Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από την αίθουσα του Ζαπίου, εδώ στο πλαίσιο του Olympia Forum 2, ένα εξαιρετικό πάνελ προσκεκλημένων για να αναλύσουμε το πλέον ίσως επίκαιρο θέμα. Σχετίζεται με την Εύβοια, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, αλλά και γενικότερα θα συζητήσουμε για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολιστικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Μαζί μας ο ευωέας υφυπουργός ΙΠΑΤ, αρμόδιος για την αλλιευτική πολιτική, κύριος Σίμος Κεδίκογλου. Καλησπέρα, κύριε Κεδίκογλου. Καλησπέρα και για την κτηνοτροφία. Και για την κτηνοτροφία. Ο κύριος Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Θεραίας Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Μαζί μας ο επίσης ευωέας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευά. Και την συντροφιά μας συμπληρώνει ένα εξαιρετικό στέλεχος της αυτοδιοίκησης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, είναι και πρόεδρος του ΣΠΑΗ, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, αλλά και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Επένδυσης του Ελληνικού. Κύριε Δήμαρχε, χαρά μας που είστε μαζί μας. Και κεφαλινίας ορμόμενος, αφού έχουμε την Εύβοια των Κουσπόλης. Εδώ στο στερεολαδίτικο πάνελ όμως κολλάτε μια χαρά. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε είναι γνωστό η Ρουμελιώτος, είμαστε ιδιαίτερα φιλόξενοι. Λοιπόν, για να μην σπαταλούμε το χρόνο, ξεκινάμε. Κύριε Κεδίκογλου, από εσάς, θέλω να έχω το πρώτο σας σχόλιο για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο νησί σας, πώς διαμορφώνεται, με δεδομένο ότι έχει περάσει ένα δίμηνο από την καταστροφή, είμαστε όμως πριν το χειμώνα και ήδη η πρώτη δοκιμασία έγινε με τις πλημμύρες που προκάλεσαν αρκετά προβλήματα αμέσως μετά τη φωτιά. Κοιτάξτε, ζήσαμε μια ανίποτη καταστροφή, μια ολική οικολογική και οικονομική καταστροφή, χωρίς προηγούμενο στη χώρα μας. Είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου, είμαι βόρειο Ευβοιώτης, είμαι από την Ιστία. Ήταν στιγμές που ελπίζω να μην ζήσει ποτέ ξανά κανείς. Κινηθήκαμε όσο πιο γρήγορα γινόταν. Κινηθήκαμε πάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος ήταν η άμεση στήριξη των ανθρώπων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, όχι μόνο των επιχειρήσεων που κάηκαν οι εγκαταστάσεις τους ή των επαγγελματιών και των κατοίκων που κάηκαν τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν εμέσως. Για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία της Εδιψού δεν κάηκαν, όμως κάηκε η σεζόν για αυτούς. Και με μία σειρά μέτρων που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, υπήρξε στήριξη. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι σε προκαταβολές αποζημιώσεων έχουν ήδη δοθεί πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Και προχωράμε. Και μέσα στον μήνα θα γίνουν και οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, για το φυτικό κεφάλαιο, επειδή τα πιο πολλά είναι ελαιόδεντρα, πρέπει να περιμένουμε μέχρι την άνοιξη για να δούμε τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει και για πόσα χρόνια. Και την άνοιξη θα φανεί ποια ελιά δεν θα ξαναζήσει, ποια ελιά σε 4-5 χρόνια θα μπορέσει να ξαναβγάλει καρπούς, ποια ελιά είχε μικρότερη ζημιά. Αυτά οι γεωπόνοι θα τα αποτιμήσουν συνέχεια. Το άλλο, επίσης επίγον, ήταν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Εκεί μπορέσαμε να παρακάμψουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες του Δημοσίου, γιατί, να σας αναφέρω ενδεικτικά, για τις πυρκαγιές των Ψαχνών του 19, τα αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν μόλις τώρα. Γιατί οι διαδικασίες του Δημοσίου είναι προκηρύξεις, διαγωνισμοί, ενστάσεις. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, υπάρχουν ένδικα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται. Και αυτή την καθυστέρηση δεν μπορούσαμε να την επιτρέψουμε στην Βόρεια Εύβοια. Έτσι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις δωρεές για να προχωρήσουμε σε απευθείας αναθέσεις μελετών, και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω κυρίως τους δασολόγους μας που κινηθήκαν ταχύτατα. Οι περισσότερες μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων ήταν έτοιμες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και οι δασικοί συνεταιρισμοί ξεκίνησαν αμέσως μετά και προχωρούν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα, τα μεγάλα, τα σκληρά αντιπλημμυρικά, γιατί προβλέπονται φράγματα, ταμιευτήρες, τσιμέντο, είναι δύσκολες μελέτες. Θα είναι οι μελέτες ολοκληρωμένες μέχρι 30 Οκτωβρίου για να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση αυτών των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων. Είναι και μια περιοχή με δύσκολη γεωμορφολογία. Γιατί επιλέχθηκε η ολιστική προσέγγιση? Αυτό είναι το τρίτο στάδιο. Mm-hmm. Τώρα, γιατί σας είπα, υπάρχει το βραχυπρόθεσμο,
το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Μάλλον το μέσο μακροπρόθεσμο που είναι το σχέδιο Μπένου, γιατί υπήρξε μια ολική καταστροφή κάθε μορφής ανθρώπινης δραστηριότητας. Πρέπει να ξαναγεννήσουμε τον τόπο μας, να τον ξαναζωντανέψουμε και να στήσουμε ή δυνατόν καλύτερες βάσεις. Λοιπόν, τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά που μας καίνε, γιατί στον τόπο μου, ξέρετε, ξυπνούν το πρωί και κοιτάνε τον ουρανό να δούνε τι καιρό θα κάνει. Με αγωνία, με αγωνία. Και είναι περιοχές, όπως έλεγα και πριν, με δύσκολη γεωμορφολογία. Για παράδειγμα, η παραλία της Αγίας Άννας θυμίζει τις κάτω χώρες, υπό την έννοια ότι έχεις μία παιδινή περιοχή που είναι χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας. Άρα, εκεί πέρα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα, πρέπει να διαμορφώσουμε κανάλια εκροής, πρέπει να γίνουν πράγματα που θα δεχθώ πρώτος ότι έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Όμως, να σας σημειώσω ότι ήδη με τους δήμους, με τους δημάρχους των δύο δήμων και με τον δήμαρχο Μαντουδίου Αγιάννας Λίμνης και με τον δήμαρχο Εστίας Εδιψού είχαμε προχωρήσει, είχαμε πετύχει την έγκριση μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων, τα οποία δυστυχώς δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν, πόσο μάλλον να υλοποιηθούν, γιατί θέλουν 2 χρόνια για να υλοποιηθούν τέτοια μεγάλα έργα. Λοιπόν, έχεις τις Γούβες, για παράδειγμα, που καταλήγουν 5 χήμαροι. 5 ρέματα καταλήγουν στο σημείο εκείνο. Αντίστοιχα, στη Λίμνη έχεις 3 μεγάλα ρέματα τα οποία καταλήγουν εκεί. Τι κάνουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Προχωράμε. Τα αντιδιαβρωτικά μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν τελειώσει. Ξεκινάνε και τα αντιπλημμυρικά. Δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία των οικισμών. Είμαστε σε επιφυλακή. Είναι εδώ ο Περιφερειάρχης μας, ο Φάνης Σπανός. Όποτε στείνεται και μετεωρολογικός σταθμός στη Βόρεια Εύβοια για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Είχαμε την προηγούμενη φορά είχαμε κινητοποιήσει και 2 μονάδες της ΕΜΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, Φάνη. Είμασταν στοχεύουμε στην πρόληψη μετά από όλα όσα έχει συμβεί και νομίζω ότι η πρόληψη θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση όλων των αντιπλημμυρικών έργων. Μέχρι τότε θα είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίζουμε έκτακτες ανάγκες και παράλληλα είναι το ολιστικό σχέδιο, η ολική χωρική επένδυση που σχεδιάζει ο Σταύρος Μπένος, θα παρουσιάζει τους μελετητές, γιατί θα υπάρξουν μελετητές σε όλο το φάσμα και για την αναγέννηση του δάσους και για την διαμόρφωση μιας νέας τουριστικής ταυτότητας και για τον αγροδιατροφικό τομέα. Εδώ να σας αναφέρω, επειδή είναι και θέμα του Υπουργείου μου, ήδη έχω έρθει σε συνεννόηση με τον Ελγό Δήμητρα και συνεργεία του Ελγό Δήμητρα κάνουν εδαφολογικές μελέτες για να προωθήσουμε νέες καλλιέργειες αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες. Έχουμε το θέμα της κτηνοτροφίας που είναι δύσκολο. Πολύ σοβαρό. Γιατί τα εγωπρόβατα που κατά κύριο λόγο είναι η κτηνοτροφία της Βόρειας Εύβοιας μέχρι τώρα βοσκούσαν στο δάσος. Τώρα απαγορεύεται να μπουν στο δάσος για να μπορέσει να αναγεννηθεί. Οπότε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οπότε εξασφαλίζουμε την παροχή ζωοτροφών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωράμε να καθορίσουμε κάποιες περιοχές όπου να μπορούν να είναι τα εγωπρόβατα και να τους προσφέρουμε εκεί τις ζωοτροφές. Θέλω για ένα λεπτάκι, γιατί θα συνεχίσουμε την κουβέντα εννοείται, να μου πείτε γιατί έχει καθυστερήσει και η αποζημίωση των μελισσοκόμων που περίμεναν τέλος Σεπτέμβρη να αποζημιωθούν. Όχι, ήταν μέσα στον Οκτώβριο να αποζημιωθούν. Εδώ θέλω να σας πω και ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό. Το 75% των μελισσοκόμων ήταν αδήλωτοι. Μάλιστα. Κανονικά, μόνο το 25% ήταν δηλωμένοι στο ΕΛΓΑ και είναι κρίμα, γιατί για να μην καταβάλλεται μισό ευρώ ανά κυψέλη, χάνουν αποζημίωση 85 ευρώ ανά κυψέλη. Θα τη χάσουν? Δεν θα πάρουν τα 85 ευρώ, γιατί θα ήταν αδικία για τους συνεπείς ασφαλισμένους να δοθεί η ίδια αποζημίωση. Θα δοθεί όμως μια σημαντική αποζημίωση, αλλά θα είναι ασφαλισμένοι από εδώ και πέρα. Κάνουμε μία νέα αρχή και μάλιστα επειδή λόγω της καταστροφής έμαθα πολλά και της ανάληψης της θέσης μου, έμαθα πολλά για την μελισσοκομεία και είναι πολλά τα κακώς κείμενα και ξεκινάμε μία εθνική επιτροπή για το μέλλον της ελληνικής μελισσοκομείας. Πολύ σημαντικό, να βγει κάτι θετικό έστω και μέσα γιατί, στην καταστροφή. Γιατί αυτή τη στιγμή αδικούμε το ελληνικό μέλι.
Το ελληνικό μέλι μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία αν πετύχουμε την ιχνηλασιμότητα με αυτόν τον τρόπο και θα αυξηθεί η εμπορική του αξία και να αναδειχθούν οι θεραπευτικές, οι επιστημονικά στοιχεία, οι μοναδικές ιδιότητές του και να καταπολεμήσουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις και την οθεία που δυστυχώς συμβαίνει αρκετά συχνά. Θέλω να σας πω... Να συνεχίσουμε βεβαίως, το διάλογο. Βεβαίως. Λοιπόν, να δώσω λίγο το λόγο και στον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σπανό, να έχω το σχόλιο σας για το σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αν είστε ικανοποιημένος από την πορεία, το όπως έχουν τα πράγματα, αυτό το διάστημα, σχεδόν 2 μήνες. Ξεκινώ με την ίδια φράση που ξεκίνησε και ο κύριος Υπουργός, ότι ζήσαμε μια τεράστια, μια κολοσσία καταστροφή. Και απότοκος αυτής της καταστροφής είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο πλημμυρικός κίνδυνος και τον οποίο βέβαια από την πρώτη στιγμή το είπαμε με κάθε ειλικρίνεια ότι όταν έχουν καεί 500.000 στρέμματα αν με τι άλλο δεν μπορεί να εξασφαλίσεις το 100% της στρατηγικής αντιπλημμυρικής θωράκισης σε 1 ή σε 2 μήνες. Και αυτό βέβαια δεν έχει νόημα λεγόμενο να αποθαρρύνει. Το απολύτως αντίθετο έχει το νόημα να μας κάνει την πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, την κυβέρνηση, την περιφέρεια, τους δήμους, να είμαστε πιο ενεργείς και πιο συνεπείς στα χρονοδιαγράμματά μας και όλο πιο γρήγορα και αποτελεσματική στη δουλειά. Έτσι λοιπόν, και εγώ θα μοίραζα τις ενέργειες στις 3 χρονικές βαθμίδες, όπου πραγματικά από λίγες μέρες μετά της Παναγίας βγάλαμε τον στόλο έξω, ένα πολύ μεγάλο στόλο μηχανημάτων, να κάνει αυτά τα έργα που γίνονται με το μάτι, δηλαδή με το έμπειρο μάτι των τεχνικών μας και με το τοπικό μάτι των Προέδρων των Κοινοτήτων, που θα μπορούσαν να κάνουν μια πρώτη βασική συγκράτηση. Και τα οποία ακόμα και σήμερα συνεχίζονται με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς. Και ταυτόχρονα, και αναφέρομαι για την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας στις παιδινές κοίτες των ρεμάτων, και αντίστοιχα τα δασαρχεία, εκεί πέρα είναι λίγο πιο σύνθετη τεχνικά η δουλειά. Έπρεπε να προηγηθούν κάποιες έστω βασικές μελέτες. Είστε ικανοποιημένος με αυτά που έχουν γίνει ως τώρα? Θα μπορούσαν να γίνουν πιο πολλά πράγματα? Δεν έχω δικαίωμα να είμαι ικανοποιημένος. Αυτοί οι χρόνοι που επιτυχάνονται, ιδίως από τα δασαρχεία, είναι πραγματικά πρωτοφανείς. Όμως. Να καλησπορήσουμε και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αερογής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Είναι μαζί μας και νομίζω ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στο πάνελ και στη συζήτησή μας. Ναι, κύριε Σπανέ. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε με οποιαδήποτε περίπτωση παρελθόντος, οι χρόνοι που αυτή τη στιγμή επιτυχάνονται από τα δασαρχεία είναι πραγματικά ρεκόρ. Και βέβαια η περιφέρεια πάντα είχε, ή τουλάχιστον όσα χρόνια έχουμε την τιμή να την υπηρετούμε, πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, εμείς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει το ποτήρι να το βλέπουμε μισοάδιο. Να πιέζουμε τους εαυτούς μας για ακόμη πιο γρήγορη και ακόμη πιο αποτελεσματική δουλειά, ούτως ώστε κάθε μέρα που περνάει να ανεβάζουμε ένα επίπεδο θωράκισης στα άμεσα, αλλά και να προχωράμε τις μελέτες και τις διαδικασίες όσο πιο συντετιμημένες γίνεται για τα στρατηγικά. Σας φοβίζει ο χειμώνας που είναι μπροστά μας? Μας υποχρεώνει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και αυξάνοντας, βελτιώνοντας την αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και σε επίπεδο καθαρά επιχειρησιακής ετοιμότητας, αρχικά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Συναντηθήκαμε και βγαίνοντας με τον Υπουργό, τα είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα, αλλά και από το δικό μας σκέλος αυτής της δουλειάς, πάλι πρέπει να είμαστε κυριολεκτικά στις επάλξεις κάθε μέρα και κάθε ώρα. Λοιπόν. Θα επανέλθουμε. Θέλω να πάω στον κύριο Τριαντόπουλο. Ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά σημαντικά ποσά να ανακοινώνονται για τη στήριξη προσώπων, επιχειρήσεων, της αυτοδιοίκησης στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη καταστροφή. Οπότε το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί είναι αν ελέγχονται αυτά τα χρήματα, αν η πορεία τους παρακολουθείτε και όντως προχωρούν όπως είναι ο προγραμματισμός σας, έργα και δράσεις. Καλησπέρα και από μένα. Φυσικά και ελέγχονται από την πρώτη στιγμή, ενεργοποιώντας την πλατφόρμα της κρατικής αρρωγής, της πρώτης αρρωγής έναντι των βοηθημάτων που δικαιούνται οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η πλατφόρμα αυτή εδράζεται μέσα στο ψηφιακό σύστημα της ΑΔΕ, βασίζεται πάνω στην ΑΔΕ. Οπότε υπάρχει το προφίλ του κάθε πολίτη, της κάθε επιχείρησης. Άρα έτσι. Το μικρόφωνο δεν ακούγεται. Ναι, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Ελπίζω να βελτιωθεί, ίσως πιο κοντά, κύριε Τριαντόπουλε. Να το βάλω πιο κοντά. Εκεί πιο κοντά. Πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, άρα έχοντας την πλατφόρμα της αρρωγή.gov.gr πάνω στο σύστημα της ΑΔΕ, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να κάνουμε όλους τους ελέγχους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι που διατίθενται από το κράτος πάνε ακριβώς σε αυτούς που τους έχουν περισσότερο ανάγκη. Και φυσικά ακολουθούν και μία σειρά από διασταυρώσεις και έλεγχοι. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την φέρεια και για την περιφέρεια και τους δήμους, διαθέτουμε πόρους. Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η χρηματοδότηση ενός συνολικού πακέτου αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αλλά και δομικών παρεμβάσεων στις υποδομές της περιφέρειας Θερεάς Ελλάδος ύψους κοντά στα 40 εκατομμύρια, 39,7 εκατομμύρια. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια, εν προκειμένου. Ένα αντίστοιχο ποσό δρομολογείται και για τους δήμους, καθώς έχουν οριμάσει τα τεχνικά δελτία. Και φυσικά όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο παρακολούθηση από το κράτος, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι εύκολος αυτός ο συντονισμός ή δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις? Το γεγονός ότι εμπλέκονται πολλά υπουργεία, πολλοί φορείς, πολλές υπηρεσίες. Αν δεν υπήρχε ο συντονισμός, θα υπήρχαν οι καθυστερήσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει ο συντονισμός, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Και όπου χρειάζεται, διορθώνουμε και βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως κάναμε την προηγούμενη περίοδο, για να πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Έτσι, κάναμε και στην περίπτωση και τη επόμενη ημέρα από τις πυρκαγιές. Διορθώσαμε ζητήματα με δομικές παρεμβάσεις ως προς τη διαδικασία. Οπότε ο συντονισμός μπορεί και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά να εντοπίσει και ζητήματα που θέλουν άμεση διόρθωση και τα διορθώνει τη στιγμή εκείνη. Γνωρίζω ότι έχετε συχνά επαφή και με εκπροσώπους συλλόγων, φορέων, με την αυτοδιοίκηση. Είστε και ο ίδιος πολύ συχνά στη Βόρεια Εύβοια και συζητάτε από κοντά. Οπότε ξέρετε ότι υπάρχει και μια αγανάκτηση. Ετοιμάζεται και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που βαίνουν τα πράγματα. Ανησυχούν, φοβούνται, πιστεύουν ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις και αδικίες. Εμείς είμαστε εδώ να συζητήσουμε με όποιον έχει να διατυπώσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που υλοποιούμε. Το κάνουμε συνεχώς με όλους τους πολίτες, με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Έχουμε ανακοινώσει τα μέτρα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν, αν όχι όλοι, την πορεία υλοποίησης κάθε μέτρου. Μέτρα που αφορούν τους ρητινοκαλλιεργητές, μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις, μέτρα που αφορούν τον τουριστικό κλάδο ή τους μελισσοκόμους. Όλα αυτά τα μέτρα που αφορούν δηλαδή όλες τις παραγωγικές ομάδες, τα ανακοινώνουμε, τα συζητάμε μαζί τους πάντα πριν τα ανακοινώσουμε και είμαστε σε συχνή επαφή μαζί τους, έτσι ώστε να είναι γνώστες σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία κάθε μέτρου. Θυμίζω ότι αρκετοί πόροι έχουν διοχετευθεί ήδη προς πολίτες της Βόρειας Εύβοιας. Συνολικά από το αρρωγή.gov.gr 37 εκατομμύρια έχουν διατεθεί μέχρι τώρα. Κάτι λιγότερο από το 1/3 έχει πάει στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν. Θέλω να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χατζηγιαννάκη, γιατί πιστεύω ότι σε σχέση με τα όσα ακούσατε για την Εύβοια, μιας και περιοδεύετε και εσείς πολύ συχνά και είστε κοντά στους πολίτες και παρακολουθείτε το θέμα, θέλω να έχω το σχολιασμό σας. Έχετε εκφραστεί κατά καιρούς, λέτε ότι δεν γίνονται όλα όσα πρέπει. Αναρωτιέται όμως κανείς μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή αν θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και μάλιστα σε τόσο σύντομο διάστημα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι από τέτοια φόρα αυτό που θα προσπαθήσω τουλάχιστον εγώ να κάνω και φαντάζομαι και οι συνομιλητές θα είναι να φύγουμε λίγο πλουσιότεροι και με κάποιες απόψεις και ιδέες το πώς θα βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και κυρίως αυτοί που ζουν οι βορειοευβοιώτες, οι οποίοι το περιέγραψαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Είναι μια τρομερά δύσκολη κατάσταση, μια πρωτόγνωρη καταστροφή. Δυστυχώς όμως, επειδή έχετε και στο θέμα το σύνολο της αντιμετώπισης των ζητημάτων πολιτικής προστασίας και καλά κάνετε και το έχετε και καλά κάνετε και το συνδέετε, πρέπει να πούμε ότι ως χώρα και ως Εύβοια, δυστυχώς, κάθε χρόνο βιώνουμε μία φυσική καταστροφή, πολλές φορές και με απώλειες, δυστυχώς όπως πέρσι, ανθρωπίνων ζωών. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, να είμαστε τίμοι απέναντί του, για να είμαστε και πιστικοί, ότι αυτή είναι μια κατάσταση που έχει έρθει και θα είναι παρούσα για πάρα πολλά χρόνια. Αφορά στην κλιματική κρίση, θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις και ήδη τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχαν προφανώς φυσικές καταστροφές, υπάρχουν σε όλες τις χώρες του πλανήτη, στις περισσότερες, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες. Περιμένουμε αλλά όμως τα χειρότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής και εκεί είναι το ζητούμενο. Τουλάχιστον από το 2017 και μετά έχουμε
κάθε χρόνο μια πολύ σημαντική φυσική καταστροφή, η οποία αφήνει πίσω της είτε ανθρώπινες ζωές, είτε συντρίμμια ανθρώπινων ζωών, όπως είναι στη Βόρεια Εύβοια, που μπορεί να μην είχαμε, να μην θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, αλλά έχουμε θρηνήσει την απώλεια περιουσιών, την απώλεια, και κυρίως την απώλεια της ελπίδας, την οποία είναι δικό μας καθήκον να την επαναφέρουμε. Άρα, από εδώ και πέρα, αν λέμε ότι ευνηδιαζόμαστε, δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Θα μου πείτε, μπορούν να γίνουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, αυτά που δεν είχαμε κάνει επί δεκαετίες, να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη? Προφανώς και όχι. Αλλά αν δεν βάλουμε τώρα ένα σχεδιασμό άμεσο, ο οποίος να είναι και υλοποιήσιμος, του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια, το χειμώνα θα έχουμε πάλι τα ίδια, στην Εύβοια τουλάχιστον, αλλά και σε άλλες περιοχές. Γιατί θα σας κάνω μία πολύ μικρή παρέμβαση. Εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος παρέας, προφανώς είμαι και αντιπολίτευση. Θα είμαι δυσάρεστος, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος. Το 2019, με το που πριν από δύο χρόνια, εμείς μόλις είχαμε πρωτοεκλεγεί ως βουλευτές και η κυβέρνηση, ως καινούργια κυβέρνηση, είχαμε την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών. Αυτή, ομολογουμένως, τον επόμενο χρόνο είχαμε την πλημμύρα στις δύο τις περιοχές, που το πιθανότερο είναι ότι μία από τις αιτίες ήταν και η αποψήλωση που υπήρξε στα βουνά, και όχι τόσο η αποψήλωση, όσο η δημιουργία των κορμών, οι οποίες δημιουργήσαν φράγματα φυσικά στην πολύ απότομη και ισχυρή αυτή καταιγίδα που υπήρξε, πλημμύρα που υπήρξε, και τα πλημμυρικά φαινόμενα τουλάχιστον ως προς τα πολιτικά ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό και αποτέλεσμα της προηγούμενης πυρκαγιάς. Εκεί θρηνήσαμε 8 συνανθρωπούς μας, τις ζωές 8 συνανθρωπών μας. Και η καταστροφή ήταν ανυπολόγιστη. Εγώ ήμουνα τη Δευτέρα στην Κέρκυρα για να δω τις καταστροφές που έγιναν εκεί, και παρόλα αυτά, που πραγματικά οι άνθρωποι, και πέρσι στην Κεφαλονιά, που είναι ο αγαπητός ο Δήμαρχος, έχουμε επομένως πάρα πολλά παραδείγματα. Αυτό το πράγμα που είχα δει στην Εύβοια, κυρίως στην περιοχή του Βασιλικού και εκείνης της περιοχής που πλημμύρισε στην ουσία όλη η περιοχή, νομίζω μόνο στην Θεσσαλία υπήρξε με την επόμενη κακοκαιρία, η οποία ήταν ακόμα χειρότερη. Άρα, τι θέλω να πω. Δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι τώρα. Ας πούμε ότι η πυρκαγιά ήταν πριν δύο μήνες. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν γίνει σε δύο μήνες. Είναι απίθανο, μάλλον. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο των διαδικασιών του δημοσίου. Κάναμε τουλάχιστον αυτά που έπρεπε πέρσι. Ενώ και πάλι πάνω στους νεκρούς, πάνω στους ανθρώπους, αυτή την καταστροφή που είχε γίνει, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι οι υπόλοιποι, και εμείς από την αντιπολίτευση, είχαμε περάσει και είχαν ταχθεί πάρα πολλά πράγματα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πυρκαγιά, για να μην. Προφανώς και δεν μπορούσα να το πω. Όντως ξεκινήσαν οι διαδικασίες για τα κορμοδέματα και άρα την αντιδιαβρωτική. Δεν ξέρω σε τι βαθμό και αν προστατεύσανε, αλλά υπήρχαν σημειακές παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Σας δίνω ως παράδειγμα, επειδή οι δήμαρχοι τουλάχιστον οι δύο, έχω προσωπική πείρα μέσα στις πυρκαγιές, περάσαμε όλη τη διάρκεια των πυρκαγιών δίπλα ο ένας τον άλλον και έζησα όλη αυτή την καταστροφή και έχω συζητήσει άπειρες φορές μαζί τους και έχω δει και όλα τα μέρη μαζί τους. Ξέρουν το Δήμο τους απ' έξω και ανακατοτά. Ο Γιώργος ο Τσαμπρουνιώτης, στην καταιγίδα που ερχόταν πριν από 10 μέρες, αυτή που έπληξε την Αγία Άννα το Αχλάδι, τις παραλίες μάλλον της Αγίας Άννας του Αχλαδίου και πιο πάνω και των Βασιλικών, ήξερε πού ακριβώς θα υπάρξει το πρόβλημα. Και αναγκάστηκε παράνομα αλλά αναγκαία, άρα έρετο και ο παράνομος χαρακτήρας της πράξης, να δράσει. Και ευτυχώς, γιατί εγώ θέλω να είμαι αυστηρός, αλλά θέλω να δίνω και τα εύσημα. Και τα εύσημα. Αμέσως μετά τις πυρκαγιές, επειδή όλοι οι κάτοικοι, με όποιον κάτοικο να μίλαγε στις Βόρειες Εύβοιες, ήξερε ότι τρέμει τις πλημμύρες. Και τώρα να πάτε, αλλά και τότε. Δεν έπρεπε να μας συμβεί. Το ξέραμε ότι θα μας συμβεί. Θέμα χρόνου ήταν. Μπήκαν κατευθείαν να καθαριστούν τουλάχιστον τα ρέματα και τα ποτάμια. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι στην περιφέρεια. Μάλιστα. Τα μηχανήματά της τα έβλεπες. Αλλά σημειακές παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη, οι οποίες έπρεπε να γίνουν, φαινόταν. Άμα κατεβείτε από το Αχλάδι προς την παραλία του Αχλαδιού, έχει 2-3 σημεία που αυτό το ρέμα θα πάρει σπίτια, επιχειρήσεις στην πρώτη μεγάλη πλημμύρα. Φαινότανε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Μάλιστα.
Δύο μήνες είχαμε. Εγώ λέω δεν τις κάναμε. Ευτυχώς οι ζημιές είναι μεγάλες, αλλά είναι υλικές. Ας γίνουν τώρα. Ας γίνουν ταχύτατα, γιατί δεν έχουμε πια δικαιολογίες. Αν θα έχουμε και δεύτερο κύκλο. Θα προσπαθήσω. Να πω τότε μία πρόταση. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση, είναι μία πρόταση που τη σκεφτήκαμε στις επισκέψεις. Λόγω της Βόρειας Εύβοιας στείλουμε το μυαλό μας, επειδή είναι ο αρμόδιος υφυπουργός εδώ. Νομίζω ότι είναι πλέον ο χρόνος να εξετάσουμε το πώς θα υπάρξει ένας μηχανισμός άμεσης αποκατάστασης κυρίως των πληγέντων. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι ένας ασφαλιστικός φορέας του δημοσίου. Θα μπορούσε να είναι. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα στη δημιουργία. Έχουμε πλέον τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης και πόσο αυτό στοιχίζει στη χώρα μας, γιατί έχουμε 17 τη Μάνδρα, 18 το Μάτι, 19 παντού πυρκαγιές και πλημμύρες. Φέτος το 21 έχουμε, επομένως ξέρουμε πόσα δίνει το ελληνικό δημόσιο, πώς αναγκάζεται και καλά κάνει ως αποζημιώσεις, ως αποκατάσταση των πληγέντων. Αυτό πρέπει να γίνει κατά την εκτίμησή μου και το βάζω στο δημόσιο διάλογο για να αρχίσουμε να το εξετάζουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση θα το κάνει. Να γίνει ένας σχεδιασμός, ο οποίος θα έχει και πλήρη αποκατάσταση, με αναλογιστική μελέτη που θα πρέπει να τη βάλετε, με τα δεδομένα τα οικονομικά. Και κλείνω με αυτό. Η πρώτη μας παρουσία στην Βουλή ως Επιτροπή τότε Έρευνας και Τεχνολογίας είχαν καλέσει τον κύριο Ζερεφό να μας παρουσιάσει τη μελέτη για την κλιματική κρίση και πόσο θα στοιχεί του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και πόσο θα στοιχήσει αυτή. Στην ελληνική οικονομία. Πόσο λέτε ότι λέει η συγκεκριμένη μελέτη? 750 δις μέχρι το 50. Δύο ΑΕΠ υπολογίζει το Μετσόβιο θα μας στοιχήσει, όχι δύο, τρία σχεδόν ΑΕΠ, θα μας στοιχήσει κλιματική κρίση μέχρι το 2050. Άρα και όλοι οι σχεδιασμοί που θα κάνουμε πρέπει να λάβουν, αν θέλουμε να προλαμβάνουμε, να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Όλα αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Ο κύριος Τριαντόπουλος θα σας απαντήσει γι' αυτό. Θέλω όμως να πάμε στον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρού Πόλης και πρόεδρο του ΣΠΑΗ, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Σημητού. Είναι και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Επένδυσης του Ελληνικού. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μας πείτε για αυτή τη μεγάλη πρόκληση που καλείστε να αντιμετωπίσετε. Σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, με την πολιτική προστασία, με την πρόληψη. Και στο Μινιτό έχετε αντιμετωπίσει πολλές φορές πυρκαγιές και όχι μόνο, αλλά ο κίνδυνος είναι άμεσος, χωρίς να ξέρουμε κάθε φορά ποια είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ θα πάω τη συζήτηση ένα βήμα πίσω ή πριν από όσα είπαν οι προλαλήσαντες, που είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί τι είπανε, καταγράψαν τα αποτελέσματα μιας καταστροφής και τι ενέργειες προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, ο καθένας από το πόστο του και η αντιπολίτευση να βοηθήσει αυτό, έτσι. Σε αυτές τις κρίσεις όλοι ενωμένοι πρέπει να είμαστε, την επόμενη της καταστροφής. Εμείς στις 16 Νοεμβρίου, στο Δημαρχείο της Αργυρούπολης, ο ΣΠΑΗ θα διοργανώσει ένα φόρουμ στο οποίο θα παρουσιάσουμε το Δεκάλογο Σωτηρίας των Δασών ως την αυτοδιοίκηση κύτταρο της πολιτικής προστασίας. Προσέξτε. Στον ημιτό, ο οποίος ο μύθος λέει το καλοκαίρι ότι γλίτωσε από τις φωτιές, η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε 20 περιστατικά. 20 περιστατικά τα οποία τα αντιμετωπίσαμε εμείς οι ίδιοι. Διότι αν σήμερα μπείτε σε μία από τις εισόδους των 11 Δήμων που περιβάλλουν τον ημιτό, μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό έτσι, στην Αττική. Αν πάτε στο δικό μου το Δήμο στην Αργυρούπολη, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κέντρο κρίσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης, δικό μας δηλαδή, το οποίο έχει την οθόνη που παρακολουθεί ένας εθελοντής σε 24-ωρη βάση, τις κάμερες θερμικής ανίχνευσης, όπου όταν είδαμε το περιστατικό, πάτησε το κουμπί, ανοίξαν τα υδροβόλα και πήρε σήμα το πρώτο όχημα από τις εθελοντικές ομάδες που είναι μέσα στον ημιτό διάσπαρτες, να σπεύσει στη φωτιά και να την κατασβήσει. Αυτό λοιπόν που λέγω και από ένα βήμα πριν είναι η πρόληψη. Δεν ξέρω αν είναι 750 δις. Εγώ ξέρω ότι με κάποια χρήματα που πρέπει να έρθουν στην αυτοδιοίκηση μέσω της πολιτικής προστασίας μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχει κάνει ο ΣΠΑΗ με τους 11 Δήμους, με τους 1.500 εθελοντές, με τα 80 φυλάκια, με τις δικές μας δεξαμενές για τα ελικόπτερα, με τα δικά μας υδροβόλα, με τις δικές μας κάμερες θερμικής ανίχνευσης, με όλο το στόλο μας σε πλήρη εφαρμογή, διότι η πρόληψη μπορεί να γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα. Και να σταθώ εδώ στο εξής. Τώρα ο κύριος Πέτσας, πριν από λίγες μέρες, ενέκρινε το πρώτο σκέλος της χρηματοδότησης που κατέθεσε ο ΣΠΑΗ για τη χρηματοδότησή του, προκειμένου να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό, να μπορούμε να δίνουμε στους ανθρώπους μας που είναι εθελοντές. Γιατί ακούστε να δείτε, όταν έρχεται κάποιος και λέει: Εγώ είμαι εθελοντής, καταθέτει την ψυχή του και τον χρόνο του. Κάτι πρέπει να του προσφέρουμε. Κάτι του πρέπει να του δίνουμε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην έχει τα άρβυλα τα ανάλογα, να μην έχει τον εξοπλισμό, να μην έχει την εκπαίδευση. Υπουργέ, 20 άνθρωποι σώθηκαν στον ημιτό πέρυσι και φέτος.
από τις πρώτες βοήθειες που δώσαν οι εθελοντές στον κόσμο που τους είδαν με τα κιάλια να λιποθυμούνε. Και σπέσαμε εμείς πρώτοι. Όταν λοιπόν βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στο δάσος να το φυλάνε, γιατί το δάσος είναι δικό μας, είναι του κάθε δήμου, της κάθε γειτονιάς, της κάθε πόλης, του κάθε χωριού, και εμείς ξέρουμε που είναι το δάσος και η γειτονιά μας καλύτερα, τότε το δάσος δεν κινδυνεύει και δεν θα χρειαστούν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια της αποκατάστασης μετά. Παρ' όλα αυτά, και να ακουστεί και να ακουστεί προς την πολιτική ηγεσία, εγώ δεν έχω καμία δουλειά ως δήμαρχος να είμαι μέσα στο δάσος, διότι ο νόμος δεν μου το επιτρέπει, αρμοδιότητες δεν έχω, και πάω και κατηγορούμενος από τον κάθε δασάρχη για αυτά που έχω κάνει, ενώ πρέπει να πάει κατηγορούμενος ο δασάρχης για αυτά που δεν έχει κάνει. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν θα πάει κάποιος να κάνει εθελοντισμό μέσα στο βουνό, πρέπει να έχει ένα φυλάκιο, για να μην τον καίει ο ήλιος. Γι' αυτό το φυλάκιο έχω κάτι στο εδόλιο. Πρέπει να έχει ένα ψυγείο το φυλάκιο με πρώτες βοήθειες και για κάποια νερά παγωμένα. Αν χρειαστεί να τα δώσουμε, έχω κάτσει κατηγορούμενος. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι δήμαρχοι που έχουν επιτελέσει πρόεδροι στο ΣΠΑΗ. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια πλήρη αναδιοργάνωση του νομοθετικού συστήματος. Δεν μπορεί να δικάζουμε με τον νόμο του 79 εν έτη 2021. Αυτό είναι ένα τραγικό μελανό σημείο της πολιτείας. Ο νόμος που υπάρχει για τα δάση. Ο Ημιτός να μην έχει δασάρχη δικό του, αλλά να έχει τις Πεντέλης, ο οποίος δεν ξέρει. Αν δεν ξέρω αν έχει περάσει και ποτέ μέσα από τον Ημιτό. Και το τρίτο, το σημαντικότερο, η χρηματοδότηση αυτοδιοίκησης να γίνει με όρους σοβαρούς και κάθε περιοχή να έχει τους δικούς της συνδέσμους. Δηλαδή, η Εύβοια ενδεχόμενα, αν μπορούσαν οι Δήμοι να είχαν φτιάξει το σύνδεσμό τους, να έχουν χρηματοδοτηθεί, να έχουν βάλει τα παιδιά αυτά που τρέχαν οι εθελοντές να σβήσουν τη φωτιά, να φυλάνε, που μπορεί να το κάνουν ήδη άνθρωποι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν ζω στην περιοχή, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν από πολλά χωριά. Από πολλά χωριά στην Κεφαλονιά, ξέρω να σας πω ότι τα χωριά τα ίδια είναι εθελοντές. Κάθονται εκεί και φυλάνε. Δεν τους δίνει κανείς τίποτα όμως. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύνδεσμο στην περιοχή. Ο σύνδεσμος να χρηματοδοτήσει τις εθελοντικές ομάδες, να έχει ένα κέντρο ελέγχου με τις κάμερες, όλες τις παρατηρήσεις που πρέπει να έχει, προκειμένου να μπορεί άμεσα να παρεμβεί. Κλείνω και λέω ότι η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ή, εν πάση περιπτώσει, περιορίζει την καταστροφή. Δώστε στην αυτοδίκηση αρμοδιότητες, δώστε στους Δήμους να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε να την κάνουμε οι Δήμαρχοι, αλλά να έχουμε όμως και τη νομική κάλυψη και όχι να στερνόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι στα δικαστήρια, γιατί βάλαμε 10 υδροβόλα μέσα στο δάσος ή γιατί βάλαμε, παιδιά, 2 αντλίες, για να μπορεί η πυροσβεστική να τραβήξει νερό ή να ανοίξουμε δρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Τριαντόπουλο, ότι χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν για να είμαστε καλύτεροι προς την προετοιμασία το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα δύσκολα ενδεχομένως χρόνια. Και θέλω το σχολείο σας για αυτά που είπε ο Δήμαρχος και για αυτά που ανέφερε ο κ. Χατζηγιαννάκης νωρίτερα. Ξέρετε, η πρόληψη είναι κάτι που δεν έχει διάρκεια τον χρόνο, ένα έτος πριν από ένα συμβάν. Είναι κάτι διαχρονικό. Αυτό που είπε για τον Δήμαρχο Μαντουδίου και Αγίας Άννας και Λίμνης ο βουλευτής πριν ήταν το εξής. Ότι αναγκάστηκε να ρίξει έναν ιδιωτικό τοίχο ή ψάχνει να βρει έναν τρόπο να μπει σε ένα ιδιωτικό μέρος τώρα για να ανοίξει μία τάφρο, ένα ρέμα να φεύγει το νερό, γιατί δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής του νερού όταν πηγαίνει στον οικισμό. Αυτό σημαίνει ότι προέκυψε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια. Πηγαίναμε με τον Δήμαρχο Ιστιαίας σε περιοχές όπου μου δείχνε, καθάριζε το κανάλι και κάποια στιγμή το κανάλι κατέληγε πάνω σε έναν τοίχο σπιτιού. Άρα εκεί για να χτίσει κάποιος μέσα στο ρέμα, για να κλείσει τις διόδους που έχει το νερό, στην παραλία της Αγίας Άννας, μας έλεγε η κάτοικος μπροστά που είμαστε, μας έδειχνε ότι κάθε χρόνο έχω αυτή την πλημμύρα σε αυτό το ύψος. Άρα όλο αυτό είναι κάτι πολύ παραγωγικό. Και μετά φυσικά καλείται η πολιτεία και οι Δήμοι που έρχονται και βρίσκουν μια κατάσταση, να πρέπει να κάνουν δύσκολα αντιπλημμυρικά έργα, αντιστρέφοντας τη ροή που έχει η φύση καθορίσει για το πώς θα φεύγει το νερό. Άρα, θα πρέπει να βρούμε το νερό που θα έρθει στην Αγία Άννα, πώς θα διοχετευτεί αλλού, για να μην πάει πάνω στα σπίτια που ούτως ή άλλως θα πήγαινε. Και εκεί λοιπόν έρχεται η πολιτεία και χρηματοδοτεί αυτά τα έργα που θα είχαμε, δεν θα τα χρειαζόμασταν αν είχε γίνει ο αστικός σχεδιασμός σε κάθε περιοχή όπως έπρεπε. Άρα, η πρόληψη είναι κάτι που είναι πριν από ένα συμβάν, αλλά αν θέλουμε να έχουμε δομική πρόληψη απέναντι σε τέτοια συμβάντα, θα πρέπει να έχουμε προσήλωση στο να φτηρούμε τις προδιαγραφές του αστικού σχεδιασμού σε όλες τις περιοχές, που δυστυχώς το συναντούμε. Και στις περιοχές που συναντούμε πιο συχνά τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα ή δυσκολίες στην αντιμετώπιση τους, είναι περιοχές όπου ο αστικός σχεδιασμός δεν είναι ο ενδεδειγμένος, να μην πω σε λεπτομέρειες. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σπανέ, ποιο μπορεί να είναι το αίτημα, το βασικό που να καταθέσετε αυτή τη στιγμή στους δύο υπουργούς που έχουμε εδώ για τη διαδικασία αυτή της ανασυγκρότησης περιοχής. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τρέξουν αμεσότερα σε σχέση με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα, το επόμενο βήμα.
Επειδή αυτό στο οποίο νομίζω συμφωνήσαμε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι ότι χρειάζεται μια πολυεπίπεδη προσπάθεια και σε πολλές ταχύτητες. Για το σήμερα, είμαστε σε μια διαρκή συνομιλία με την κυβέρνηση και με τους υπουργούς που έχω εκατέρωθεν, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που υποπτεύει προσωπικά το πώς πορεύεται η ανασυγκρότηση. Και αυτό που κάνουμε είναι να μειώνουμε χρόνους και να προσπαθήσουμε να γινόμαστε συμπεριληπτικοί, να κλείνουμε κενά. Πώς ήταν παράδειγμα αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους μελισσοκόμους που ήταν ανασφάλιστοι. Που ναι, μεν κακό πράγμα ανασφάλιστος, αλλά δεν μπορώ να σε τιμωρίζω και αφήνοντά σε αναποζημίωτο. Γιατί η ζημιά είναι ζημιά. Άρα λοιπόν, στο σήμερα, εστιαζόμαστε σε αυτό. Να μην αφήσουμε ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν είτε με εντελώς φυσικό τρόπο, είτε εμέσως εισοδηματικά ούτω καθεξής. Στις προηγούμενες μέρες, κάνω μια παρένθεση. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Σταϊκούρα, για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί το εισόδημά τους. Είχαμε ζητήσει ένα πρόγραμμα τύπου επιστρεπτέας ή μη επιστρεπτέας κεφαλαϊκής ενίσχυσης. Ανακοινώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη από τον Υφυπουργό και πραγματικά θα καλύψει σημαντικά κενά. Άρα λοιπόν για το σήμερα είμαστε σε αυτή τη φάση. Τώρα, στο πιο στρατηγικό επίπεδο υπάρχει η δράση που γίνεται με επικεφαλής τον Σταύρο Μπαίνο, στην οποία συμμετέχουμε όλοι και η οποία έχει ως στόχο όλα αυτά τα επίπεδα της πολιτείας και τα Υπουργεία και την περιφέρεια, τους Δήμους, τις επιμέρους δράσεις που κάνουμε βάσει αρμοδιότητάς μας, να έχει μια συγκολητική ουσία, να έχει μια συνοχή αρχή, μέση και τέλος. Και σε αυτό βέβαια το καλό με την Εύβοια είναι ότι επειδή έχει μια διαχρονική υστέρηση σε υποδομές, με πάρα πολλές αιτίες που μπορούμε έτσι να τις συζητήσουμε, υπάρχει εξαιτίας αυτού μια οριμότητα, μια εμπέδωση των προτεραιοτήτων. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, εμείς έχουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μια κοινή ατζέντα με το τι είναι πολύ απαραίτητο να γίνει. Σε αυτό φυσικά θα ιεραρχούσα ως πρώτο και κύριο, φεύγοντας από τα άμεσα, μιλώντας για στρατηγικά, ως πρώτο και κύριο θα ιεραρχούσα τον οδικό άξονα που είναι απόλυτα απαραίτητος. Πριν τη φωτιά ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Σήμερα είναι μια απόλυτα αδύρυτη επιτακτική ανάγκη. Δίπλα σε αυτό το δάσος που πρέπει να ξαναγεννηθεί με το φυσικό του τρόπο, επειδή συζητήθηκαν πολλά, δεν έχει κανείς σκέψη, βούληση να διάσει την αναγέννηση. Όμως θέλει προσοχή σε κάποιες επιμέρους δράσεις τους, ώστε να είναι πιο ανθεκτικό, πιο παραγωγικό, πιο ασφαλές. Μάλιστα. Και, δεν μου δίνουν άλλο χρόνο και κλείνω με αυτό, ναι, τον κύριο Κεδικοκλήμα. Μπράβο, και κλείνω με αυτό να υποστηρίξουμε εκείνα τα ζωντανά κύτταρα που μπορούν να φέρουν και την οικονομική ανάπτυξη, με πρώτο και κύριο τον τουρισμό και την κτηνοτροφική, παύλα μεσοκομική, παύλα αγροτική παραγωγή. Σε αυτά νομίζω ότι, λέγοντας ως τίτλους, αν εστιάσουμε, θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο αισιόδοξοι και πιο δυνατοί. Λοιπόν, κύριε Κεντίκογλου, μαζί ξεκινήσαμε μαζί και θα κλείσουμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο και σας παρακαλώ γι' αυτό. Πόσο προσωπικό είναι για σας το στοίχημα της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με δεδομένο ότι είστε και σε ένα Υπουργείο που έχει άμεση σχέση με τα επαγγέλματα που επλήγησαν πάρα πολύ από την καταστροφή? Δεν είναι θέμα προσωπικού, είναι θέμα ευθύνης και υποχρέωσης, είναι ο τόπος μου. Οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τομέας ευθύνης μου. Ήδη πέρα από τις αποζημιώσεις προσπαθούμε να στήσουμε ξανά σε νέες καλύτερες βάσεις στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν και νέες προτάσεις. Για παράδειγμα, ελπίζω μέσα Δεκεμβρίου θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του αλλιευτικού τουρισμού. Θεωρώ ότι ο Βόρειος Ευωϊκός είναι ένας ιδανικός προορισμός για αλλιευτικό τουρισμό. Όλη η Ελλάδα είναι. Μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού θα κάνω μια διεθνή καμπάνια για ότι η Ελλάδα είναι μοναδικός προορισμός για αλλιεία. Και θα κάνουμε την πρώτη ημερίδα, φαντάζομαι, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας στη Χαλκίδα. Ξεκινήσουμε πιλωτικά την ανάπτυξη του αλλιευτικού τουρισμού από την Εύβοια. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και άλλες δράσεις. Σας είπα για τις έρευνες που κάνουμε, τις εδαφολογικές, για να κατευθύνουμε αγρότες σε νέες καλλιέργειες. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο, στα μέτρα για την ανακούφιση των ρητινοσυλλεκτών, έχουμε και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν προγράμματα LEADER με επιδότηση 100% για νέες καλλιέργειες, για θερμοκήπια, για μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Υπάρχουν
άλλες δράσεις που θέλουμε να προχωρήσουμε. Όμως, κλείνοντας, επειδή το θέμα μας είναι η κλιματική αλλαγή, πέρα από το ότι στην πρώτη μου δουλειά, όταν πήγα στο Υπουργείο, υπήρχε ένα γραφείο διαχείρισης κρίσεων, με εισήγησή μου αναβαθμίζεται σε διεύθυνση διαχείρισης κρίσεων και στελεχώνεται με το απαραίτητο προσωπικό. Όμως νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια να υπάρξει ταμείο κλιματικής αλλαγής. Δεν πνιγήκαμε μόνο εμείς, για παράδειγμα, πνίγηκε και η κοιλάδα του Ρουρ στη Γερμανία. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα πανευρωπαϊκά. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο κλιματικής αλλαγής, γιατί τα ποσά που, που είναι απαραίτητα για τις αποζημιώσεις σε καταστροφές ξεπερνούν τις δυνατότητες όλων των κρατών μελών. Όπως έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, για την πανδημία, πρέπει, να γίνει πρέπει ένα να υπάρξει ένα ταμείο κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα μπορούσαμε να συζητούμε ώρες, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Νομίζω ότι μπορούμε να επαναλάβουμε το διάλογο. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα θέματα κρατικής αρρωγής, αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Φάνη Σπανό, τον Υφυπουργό ΙΠΑΤ, αρμόδιο για την ελληνική πολιτική και την κτηνοτροφία, τον κύριο Σίμο Κεδίκογλου. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης και Πρόεδρο του ΣΠΑΗ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχη. Και τον ΕΒΟΕΑ Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, για τη συζήτηση σήμερα. Θέλω θερμά επίσης να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Olympia Forum για την εμπιστοσύνη τους. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Καλησπέρα σας.